Ας δούμε λοιπόν μερικά κομμάτια της επίθεσης της Τσεντεβίτα. Βασικό της play ξεκινάει από διάταξη διαμαντιού. Ο περιφερειακός στην πλευρά που θα βγει είτε θα πάρει είτε δεν θα πάρει το side pick. Είναι εισαγωγικό. Θα επιστρέψει την μπάλα στο κέντρο όπου θα έχουμε κεντρικό pick. Ανάλογα αν θα είναι με το 4 θα είναι pick and pop, αν θα είναι με το 5 θα είναι pick and roll. Και όλος ο ψηλός κάνει την αντίστοιχη κίνηση. Και πάλι εδώ πέρα το side pick εισαγωγικό, η μπάλα επιστρέφει στο κέντρο, κεντρικό pick, pick and roll αυτή τη φορά καθώς ήταν με το πεντάρι. Ίδιο play. Η μπάλα από τον ψηλό θα μεταφερθεί στο κέντρο. Αυτή τη φορά με το 4 έχουμε pick and pop, ο ψηλός έχει ήδη κόψει στη ρακέτα. Με σκαλοπάτι, αν είναι overplay, πάσα προς το κέντρο. Με σκαλοπάτι τον άλλο ψηλό θα φτάσει η μπάλα εκεί. Όπως στη συγκεκριμένη φάση. Όπως στο τέλος θα έχουμε το ελεύθερο drive. Εδώ ο Πούλεν παίζει το κεντρικό pick και εκτελεί για 3 στο δυνατό του σημείο. Πάλι εδώ με σκαλοπάτι θα περάσει μπάλα στο κέντρο στο ίδιο play. Εδώ έχουμε μια παραλλαγή του, μια συνέχεια του, όπου είναι στην ουσία για να βγει ελεύθερο shoot από τον Πούλεν, ο οποίος είναι στην αντίθετη γωνία και θα δεχθεί τα down screen από τον ψηλό. Να εδώ και πάλι. Αν δεν βγει ελεύθερο shoot βγαίνει μπάλα στο post και από εκεί ο Μπίλαν βλέπετε πόσο ωραία δημιουργεί το shoot στην αντίθετη πλευρά για τον Μπάμπιτς. Ο οποίος Μπάμπιτς μπορεί να είναι εκτελεστής όπως είδαμε στην προηγούμενη φάση, μπορεί να είναι και δημιουργός μέσω του πικ, όπως σε αυτήν εδώ τη φάση για τον πιτσιρικά, το μεγάλο ταλέντο της Κροατίας τον Μούσα, το 16χρονο. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, θα βρεθεί το ελεύθερο σούτ που θα δώσει το μεγάλο διπλό μέσα στην Ταρουσάφακα για την Τσεντεβίτα. Εδώ βλέπετε πόσο ο Μπίλαν από το post βλέπει τις πάσες, βλέπει, κοιτάζει πάνω από τον ώμο του και δημιουργεί. Έχουμε περάσει σε καταστάσεις όπου η Τσεντεβίδα επιλέγει να χτυπήσει την επίθεση χωρίς κάποιο screen στην ουσία, θα περάσει κατευθείαν την μπάλα στο post και στον Μπίλαν. Πάλι εδώ ένα play χωρίς κάποια εισαγωγή ή κάποιο screen, προσπαθούν να τροφοδοτήσουν το πεντάρι του στον Μίλαν, ο οποίος θα εκτελέσει ή θα δημιουργήσει. Και εδώ, αν και έχουμε ένα εισαγωγικό screen, στη συνέχεια η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια, κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά στην Ευρωλίγκα. Θυμίζει πιο πολύ κολεγιακό και Αμερική τέτοιες επιθέσεις. Οι Κροάτες θα δημιουργήσουν το ελεύθερο shoot. Και θα το ξανακάνουν και μετά το επιθετικό rebound. Βλέπετε πως δεν διστάζουν να εκτελέσουν για 3, εάν βρεθούν ελεύθεροι. Ενώ εδώ βλέπουμε το μεγάλο αδύνατο σημείο, το οποίο είναι οι ελεύθερες βολές του Μπίλαν, ο οποίος σουτάρει και πολλές βολές σε κάθε παιχνίδι.